με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών μετά από παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη, βρίσκονται οι καταστηματάρχες στην Ιερά Πέτρα που είναι αντιμέτωποι με το βραχνά των κατεδαφίσεων στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Αν χαλαστούν αυτά τα μαγαζιά, ξέρετε τι θα γίνει στην Ιερά Πέτρα, 600 υπαλλήλοι χωρίς δουλειά. Μιλάμε καταστροφή στην πόλη. Προμηθευτές, μιλάμε για τρομερή δουλειά, τρομερό χάος. Δεν φταίμε εμείς. Μας χρεώσαν 200.000 το κάθε μαζί να το φτιάξουμε έτσι και τώρα λένε καλά, χαλάστε τα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει να την πληρώσει την ύφη. Εμείς θα την πληρώσουμε. Ενώ οι μπουλντόζες ήταν έτοιμες να πιάσουν δουλειά, σκορπώντας απόγνωση στους επιχειρηματίες, η διαδικασία φαίνεται να παγώνει. Με τον Γιάννη Πλακιωτάκη να διαβεβαιώνει ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασμό. Να συζητήσουμε για να βρεθούν αυτά τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, ώστε να προχωρήσουμε στην ανάπλαση και να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τόσα χρόνια και έχουμε κουραστεί σωματικά, ψυχικά και οικονομικά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η συνάντηση θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών, ώστε επιτέλους να λήξει η διαδικασία. Στο πρόγραμμα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης υπάρχει σε άμεση προτεραιότητα η κατεδάφιση σε 55 παραλιακά καταστήματα της Ιεράπετρας, γεγονός που έχει φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Τους καταστηματάρχες που συμφωνούν με την κατεδάφιση ζητούν όμως ταυτόχρονα να ξεκινά και το έργο της αντικατάστασής τους από σύγχρονες κατασκευές. Πρέπει όταν πέσουν οι πέρκολες το κομμάτι αυτό να κάνει τη μελέτη ο Δήμος ουσιαστικά να τα απορροφήσει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας. Είναι όλα ολοκληρωμένα όσον αφορά τις μελέτες και τη χρηματοδότηση που είναι το βασικότερο, να γίνει η αντικατάσταση και σε αυτήν συμφωνούν και οι καταστηματάρχες. Διότι δυστυχώς οι δημόσιες διαδικασίες είναι πάρα πολύ αργές και αν δεν είναι αυτά τα πράγματα έτοιμα, είμαι σίγουρος και από τις επαφές που έχω κάνει ότι ο χρόνος αποκατάστασης θα είναι πάρα πολύ μακρύς και αυτό θα είναι εις βάρος και των καταστηματαρχών και των επιχειρήσεων, των οικογενειών τους και όλων όσων βέβαια εργάζονται εκεί πέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα σε ραντεβού που έχει κλειστεί με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτείται, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η ολική ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Εφόσον δοθεί θετική απάντηση, οι κατεδαφίσεις στην Ιερά Πέτρα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση, δεν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις, όπως ξεκαθαρίζουν με αγωνία οι επιχειρηματίες της περιοχής. Να βγει το κονδύλι που λέει ο κ. Πλακιωτάκης στα 4 εκατομμύρια που στέκει ακόμα να βγει, έχουν βγει ακόμα. Αυτός που θα πάρει το έργο, επειδή το τμήμα είναι πάρα πολύ μεγάλη παραλιακή της πόλης, να γίνει σε τρία τμηματικά στάδια, δηλαδή η κάτω παραλία, η μέση και η πάνω παραλία, που να βγουν γρήγορα, να φάμε πλάτη δύο μήνες, όχι παραπάνω. Δεν αντέχουν παραπάνω. Δεν αντέχουν κανείς παραπάνω να κλείσει. Έτσι. Τώρα που αρχίζει να λέει, τι να χαλάσω, καταρχήν, αν γίνει αυτό, θα βρουν όλη την πόλη. Την ίδια στιγμή πάντως, όπως διαμηνύουν στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, δεν έχει ανακληθεί ποτέ απόφαση της κτηματικής υπηρεσίας, ενώ οι αποφάσεις που αφορούν στην κατεδάφιση των 55 κατασκευών είναι τελεσίδικες και θα εφαρμοστούν κανονικά.